χωρίς έλεγχο, ανήλικοι μπαίνουν σε μπαρ και τους σερβίρεται αλκοόλ. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αστυνομικούς ελέγχους σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης σε όλη τη χώρα είναι ανησυχητικά, αφού όπως διαπιστώνεται, 1 στα 3 μαγαζιά σερβίρει αλκοόλ σε ανήλικους. Πρέπει να έχουμε αυτοέλεγχο. Τώρα εντάξει, επηρεάζονται και τα παιδιά, αλλά αυτοέλεγχο. Πρέπει να προσέχουν και τα παιδιά και κυρίως οι γονείς. Πρόσφατο περιστατικό στην Αμφιλοχία, όταν 2 ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αγρινίου μετά από υπερβολική κατανάλωση νεπλευματοδών ποτών. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος του καταστήματος, καθώς και ο πατέρας του ενός παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Μπορεί στις εισόδους των καφέ μπαρ να φιγουράρει απαγορευτική πινακίδα ότι απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικους. Στην πραγματικότητα όμως είναι πολλά τα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους που καταλήγουν σε νοσοκομεία, ειδικά τις ημέρες των εορτών. Πρέπει να σίγουρα να ρωτάνε πρώτα τα παιδιά πόσο χρονών είναι για αυτά και αν είναι πάνω από 18. Μέχρι ένα όριο να σπίνουν. Υπό το απαγόρευση για ανήλικους ισχύει στην Ελλάδα από το 2008. Στην πράξη όμως λίγες φορές εφαρμόζεται, αφού όπως αποκαλύπτει έρευνα του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, από 12 ετών ξεκινούν οι έφηβοι την κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ. Συγκεκριμένα οι έφηβοι σε ηλικία 12 έως 13 ετών πρωτοπίνουν μπύρα ή κρασί και στα 14 έως 15 τους χρόνια περνούν στα πιο σκληρά ποτά. Το ανησυχητικό είναι ότι το 15% των εφήβων παραδέχεται ότι έχει μεθύσει πάνω από 3 φορές μέσα σε έναν χρόνο. Και είναι ανησυχητικό επειδή το μεθυσμένο παιδί κινδυνεύει περισσότερο από το μεθυσμένο ενήλικα. Ο δικηγόρος Κώστας Κρεμίδας αναφέρει πως σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία απαγορεύεται είσοδος και παραμονή κάτω των 17 ετών στα μπαρ χωρίς την επίβλεψη γονέα και φυσικά η κατανάλωση αλκοόλ. Αλλά ειδικά τις γιορτές πολλές φορές δεν τηρεί την νομοθεσία. Τώρα στις γιορτές βέβαια κάποιοι καταστηματάρχες ίσως κάνουν τα στραβά μάτια, αλλά υποχρεούται και υπάρχει πρόστιμο, το πρόστιμο είναι από 500 μέχρι 10.000 ευρώ, πινακίδα η οποία απαγορεύει την είσοδο ανηλίκων μέσα σε αυτά τα καταστήματα. Επιπλέον ο κύριος Κρεμίδας σημείωσε ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι για την οθεία των ποτών που σερβίρονται σε νέους. Οι έλεγχοι κατά πόσο τα ποτά που παρέχονται από τα συγκεκριμένα καταστήματα δεν έχουν καμία ανάμειξη, καμία ουσία η οποία πρόκειται να κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά σε αυτούς που καταναλώνουν και πόσο μάλλον στους ανηλίκους, οι οποίοι πολλές φορές ξεφεύγουν και από το μέτρο της καταναλώσεως. Μπορεί να υπάρχει πινακίδα στις εισόδους των νυχτερινών καταστημάτων ότι απαγορεύεται η παραμονή σε μπαρ και η κατανάλωση αλκοόλ σε νέους και νέες κάτω των 17 ετών, όμως λίγες είναι πλέον οι περιπτώσεις κατά τις οποίες στηρείται η σχετική νομοθεσία, ειδικά στις μεγάλες πόλεις.